Τώρα πάμε στις συλλήψεις του ηγετικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Πυρήνες της Φωτιάς, που μπήκε στη φυλακή μαζί του και δύο οικάδες του πολεμικού ναυτικού που τελικά αφέθησαν ελεύθεροι, με την αστυνομία να επιμένει ότι όλη η ομάδα ετοίμαζε μεγάλο χτύπημα. Θα έχει σε λίγο νεότερα η Μίνα Καραμίτρου. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι το πρώην μέλος των Πυρήνων της Φωτιάς, που κατέληξε πάλι στη φυλακή για οπλοκατοχή, ρίχνει τις ευθύνες στην έγκυο σύντροφό του και ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του λέει ότι φοβόταν ότι θα πέσει θύμα της Greek Mafia. Σε λιγότερο από 24 ώρες θα οριστεί σε ποιες φυλακές θα εκτίσει την ποινή του το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, ο οποίος καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 2 ετών για παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Η ιστορία ξεκινάει αρχές του καλοκαιριού που δολοφονείται ο επιστήθιος φίλος μου στον Κορυδαλό. Προσωπικά αυτά τα φαινόμενα Greek Mafia μου είναι εχθρικά. Τότε βγαίνουν δημοσιεύματα που με φωτογραφίζουν. Επέλεξα να προστατέψω τη γυναίκα μου, απομακρυνόμενος από το σπίτι. Πήγε στην επαρχία για να κρυφτεί, φοβούμενος μη πέσει και ο ίδιος θύμα δολοφονικής ενέδρας, και υποστήριξε ότι το όπλο που βρέθηκε ήταν της συντρόφου του. Όταν έφυγα από το σπίτι, με ενημέρωσε η σύντροφός μου ότι προμηθεύτηκε ένα πιστόλι. Εγώ δεν συμφωνούσα. Γνώριζα πως δεν θα έζωσαν την κατάσταση ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα όπλα. Της έλεγα ότι είναι άχρηστο. Ο ισχυρισμός σας ότι ανήκουν στη σύντροφό σας δεν αποδείχθηκε. Αντιβαίνει στους κανόνες της λογικής ότι η σύζυγός σας μεταβαίνει στην Ομόνοια για να αγοράσει πιστόλι χωρίς να ξέρει να το χρησιμοποιεί. Ζητώ την ενοχή σας. Τα ευρήματα που εντόπισαν οι αρχές όπλα και εκρηκτικά εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι κάποιοι θα τα χρησιμοποιούσαν για ένα εντυπωσιακό χτύπημα. Το TNT είναι εκρηκτικό υψηλής ταχύτητας. Η ζημιά που θα προκαλούσε θα ήταν σίγουρα τεράστια. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ένας ακόμα και στρατιωτικός να κατέχει στο σπίτι του πολεμικό υλικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι το χτύπημα θα ήταν σε κάποιο κτίριο ή κατάστημα ατόμων αντίπαλης ομάδας που στο παρελθόν είχαν εκτελέσει συμβόλαια θανάτου σε μέλη της Greek Mafia. Υπάρχουν αρκετά ψηφιακά δεδομένα τα οποία έχουν κατασχεθεί και πρέπει να ελεγχθούν τις επόμενες μέρες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και δεν σταματάει η έρευνα, καθώς πρέπει να βρούμε πώς προμηθεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά που βρέθηκαν στις οικίες τους και πού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Με απόφαση του εισαγγελέα του ναυτοδικείου, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους τα δύο αδέλφια που είχαν συλληφθεί για όπλα και εκρηκτικά, οι γονείς των οποίων μίλησαν αποκλειστικά στο Open. Δεν είχαν καμία εμπλοκή τα παιδιά. Δεν βρέθηκε κάποιο μεμπτό υλικό τα δικά μου τα παιδιά. Στον έναν που βρέθηκε η σιδερογροθιά και κάτι σφαίρες ξεχασμένες που είχε από το γάμο του. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ φούσκα. Τα παιδιά ούτε καν δεν ήξεραν τι είναι η δημοσιοτήρια. Ούτε για την τρομοκρατία, ούτε τίποτα. Τόσα χρόνια. Γιατί είναι παιδιά που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά. Τα δύο αδέλφια αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και έχει διαταχθεί περαιτέρω έρευνα, ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα από το πολεμικό ναυτικό.